Κατακόρυφη πτώση καταγράφει τουριστική κίνηση κατά την περίοδο του εορτασμού των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη της Ξάνθης την τελευταία τριετία, με αποκορύφωμα τις πτώσεις στις φετινές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή. Τα ξενοδοχεία παρουσίασαν μεν πληρότητα, αλλά μόλις στις δύο τελευταίες ημέρες των θρακικών λαογραφικών εορτών, με αποτέλεσμα αμέσως μετά τη λήξη της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης την Κυριακή το απόγευμα, οι επισκέπτες να αποχωρούν, με την πόλη να αδειάζει μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Στα θετικά των εκδηλώσεων, το γεγονός πως στην πόλη κατέφτασαν με λεωφορεία και μινιμπάς επισκέπτες τόσο από τη γειτονική Τουρκία όσο και από τη Βουλγαρία. Υποκατοχή φαίνεται πως βρίσκεται ο λόφος του περάματος Εύρου αλλά και το ίδιο το χωριό, σε επίσκεψη που πραγματοποίησαν πολίτες και μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής ενάντια στα Χρυσορυχεία και της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου, διαπίστωσαν πως η επίσκεψη στην περιοχή, η οποία υποτίθεται πως είναι ελεύθερη, γίνεται πάντα με τη στενή παρακολούθηση και τη συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας. Σε 24ωρη βάση υπάρχουν περιπολικά όχι μόνο στις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις των Χρυσορυχείων, αλλά και στην είσοδο του χωριού, πράγμα που κάνει τους κατοίκους του χωριού να φοβούνται και να αγανακτούν, επειδή συνεχώς τους σταματούν για έλεγχο μέσα στο σκοτάδι άνδρες με και κουκούλες. Οι αστυνομικοί προέρχονται από τη δύναμη των σύνοριοφυλάκων που υποτίθεται ότι έχουν έρθει στον Εύρο από όλες τις περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να φυλάνε τα σύνορα. Το 35ο συνέδριο της ΓΕΣΕ θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από την 5η 21 έως την Κυριακή 24 Μαρτίου. Το συνέδριο της ΓΕΣΕ, που πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη και δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και κυρίως για τους ανέργους, και καλείται να δώσει τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές και κοινωνικά δίκαιες απαντήσεις στις προκλήσεις και στα διέξοδα των μνημονιακών και των εμφυλελεύθερων πολιτικών. Στα πλαίσια του συνεδρίου, η ΓΕΣΕ θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 20 Μαρτίου η μερίδα που θα παρουσιαστεί η μελέτη πρόταση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ με θέμα αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συγκεκριμένη μελέτη του Ινστιτούτου, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, προσεγγίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της περιφέρειας, επιχειρώντας μέσα από το δημόσιο διάλογο με τους πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και κοινωνικούς φορείς να αναδείξει τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής. Συνεδριάζει την Πέμπτη τελικά, αντί για σήμερα όπως ήταν προγραμματισμένο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς, με έγγραφό του προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητά να τεθεί προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ να κατασκευάσει σταθμούς διοδίων στη Μουσθένη, τον Έστω, την Αλεξανδρούπολη και πιθανόν στην Ασπροβάλτα. Την 3η 19 Μαρτίου, ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ξανθόπουλο. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο βουλευτής Δράμας κ. Κυριαζίδης, οι δήμαρχοι Προσοτσάνης, Νευροκοπίου και Παρανεστίου, περιφερειακοί σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, διευθυντές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς και εκπρόσωποι ορισμένων επαγγελματικών φορέων του νομού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας ενημέρωσε τον Υπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη σύνδεσης με την Εγνατία Οδό, στους εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες της περιοχής, με ειδική αναφορά στην ανεργία καθώς και στα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα η παραγωγή της περιοχής του Κάτω Νευροκοπίου.